Σύλλογος Σεισμόπληκτων, Δήμο Μηνώ, Παιδιάδος, η Ελπίδα. Βλέπω στο site της σελίδας. Προσοχή. Σήμερα πληγέντε σεισμόπληκτοι μας ενημέρωσαν ότι τους κατασχέθηκε το ποσό της κρατικής αερογής. Σας ενημερώνουμε πως η ενίσχυση πρώτης αερογής έναντι της στεγαστικής συνδρομής για επισκευές και ανακατασκευές κτηρίων είναι και ακατάσχετο και αφορολόγητο με βάση το νόμο τάδε, άρθρο, άρθρα τάδε, παράγραφος τάδε. Και βέβαια ο σύλλογος παραθέτει και το ΦΕΚ. Πώς προκύπτουν τώρα όλα αυτά, κύριε Γκαντάτσιο, που είσαστε ο πρόεδρος του συλλόγου? Καλημέρα σας. Καλημέρα. Και βέβαια καλημέρα. Μαζί με εσάς να καλημερίσω και τον κύριο Γιάννη Νέγρη από την ΣΑΜΟ, δημοσιογράφος, σεισμόπληκτος και ο ίδιος, ασχολείται με τα θέματα αυτά μέσα από το ραδιόφωνο που εργάζεται στην ΣΑΜΟ, 2000 FM 99,8. Κύριε Νέγρη, καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στον κύριο Γκαντάτσιο και στους κριτικούς που κάνουν ακρόαση. Λοιπόν, για πάμε κύριε Γκαντάτσιο με εσάς και να μας πείτε πώς προκύπτουν αυτά. Χωρίς στέγη και χωρίς στεγαστική συνδρομή, κυρία Δουλγκεράκη, παραμένουν οι σεισμόπληκτοι. Είχαμε δύο καταγγελίες από μέλη μας, χθες το πρωί κατά τις 11 περίπου η ώρα, ότι έγινε κατάσχεση ολόκληρου του ποσού της στεγαστικής συνδρομής από πιστωτικό ίδρυμα. Κινητοποιηθήκαμε, ενημερώσαμε βέβαια ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν ισχύει, είναι παράνομο αυτό. Γι' αυτό και βγάλαμε στη σελίδα μας αυτή την ανακοίνωση με τον νόμο 47-97-21. Η ενίσχυση πρώτης αρρωγής έναντι της στεγαστικής συνδρομής είναι αφορολόγητη, είναι ανεκχώρητη, ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων. Και σε οποιαδήποτε κράτηση τέλος ή εισφορά δεν δεσμεύεται. Μάλιστα. Αφού έγινε λάθος ή δεν έγινε λάθος, αφού έγινε αυτό και επειδή έγινε χθες το πρωί, μήπως εσείς βρήκατε κάποιο τρόπο να μάθετε περισσότερα πράγματα για το τι ακριβώς συνέβη? Όχι, δεν έχουμε κάποια άλλη ενημέρωση. Εμείς φροντίσαμε να δώσουμε τα ΦΕΚ, να τα καταθέσει με τον δικηγόρο και τη λογίστρια της κυρία στην τράπεζα και σήμερα θα έχουμε νεότερα. Είναι δύο οι περιπτώσεις ή μία? Τράπεζα, ορίστε. Είναι δύο οι περιπτώσεις ή μία? Δύο οι περιπτώσεις και εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ παραπάνω. Γιατί είδα και άλλα μηνύματα στο κινητό μου που ζητούσαν διευκρινήσεις και στα προφίλ του συλλόγου. Που ζητούσαν διευκρινήσεις σε πολλά μέλη. Οπότε θα συστήναμε όλους να ρίξουν μια ματιά στους λογαριασμούς τους. Ως γνωστόν το τόσο μακρό διάστημα που κανείς δεν... Γιατί πολλοί δεν έχουν πειράξει αυτά τα χρήματα. Πολλοί έρχονται και μας ρωτούν τι να κάνουμε. Να περιμένουμε, να περιμένουμε. Όλοι έχουμε οφειλές, όλοι έχουμε χρέη. Κάποια πιστωτικά ιδρύματα το αποθεματικό θέλουν να το ενισχύσουν. Μάλιστα. Κύριε Νεγρή, το γνωρίζετε? Σε εμάς δεν έχει παρατηρηθεί ακόμη κάτι τέτοιο, αλλά έχω ένα σχόλιο σε αυτά που είπε ο κύριος Γκαντάτσιος, ότι μπορεί εκεί να μην έχουν πειράξει τα χρήματα οι κριτικοί, οι σεισμόπληκτοι, αλλά εδώ στην ΣΑΜΟ οι Σαμιώτες έχουν βάλει χέρι στο λογαριασμό αυτό, γιατί η κυβέρνηση δεν τους δίνει τα επιδόματα ενοικίου από τον Ιούλιο του 2022. Πώς θα αντεπεξέλθουν αυτοί και θα πληρώσουν τα ενίκια, κυρία Δουλγεράκη και κύριε Γκαντάτσιο? Ακριβώς. Άλλο πρόβλημα αυτό. Και σε εμάς δεν είπα ότι όλοι δεν έχουν βάλει χέρι στα χρήματα. Έχουν βάλει κάποιοι, τα έχουν χρησιμοποιήσει και σε άλλες ανάγκες. Αλλά κάποιοι που θέλουν να περιμένουν και τα έχουν ταγμένα αυτά τα χρήματα μόνο για αυτό το σκοπό, δεν είχαν και το νου να παρακολουθούν. Το θέμα είναι λοιπόν γιατί έγινε αυτή η κατάσχεση από τη στιγμή που παραθέτεται βεβαιότατα και το ΦΕΚ που λέει ότι τα χρήματα αυτά είναι και ακατάσχετα και είναι και αφορολόγητα. Τι έχει γίνει? Όποιος έχει μπει λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία ή τον έχουν βάλει σε αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να πάρει το ΦΕΚ να το πάει στο πιστωτικό ίδρυμα, στα πιστωτικά ιδρύματα όπου είναι τέλος πάντων, δεν επιτρέπεται να πω και τίποτα περισσότερο. Όχι. Αλλά το ζητούμενο το μεγάλο είναι να επικοινωνήσει μαζί σας κύριε Γκαντάτσιο με το σύλλογο για να δείτε αν όντως αυτό ήταν ένα λάθος να διαπιστώσετε ή τώρα συντρέχουν κάποιοι άλλοι λόγοι, τρέχει κάτι άλλο και γίνεται έτσι. Ό,τι και να είναι, τα χρήματα αυτά είναι ακατάσχετα, είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορεί να κατασχεθούν ούτε να δεσμευτούν ούτε από δημότητα, από περιφέρεια,
ούτε από τρίτους, ούτε από κάποιο πιστωτικό ίδρυμα. Αν δεν επιστραφούν, το πιστωτικό ίδρυμα θα έχει βαρύτερες συνέπειες. Μάλιστα. Είναι δεδομένο αυτό. Αυτό σημαίνει το βαρύτερες συνέπειες ότι και εσείς από τη δική σας την πλευρά, προασπίζοντας τους ανθρώπους, υπερασπίζοντας ή στηρίζοντας τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε αυτή την δεινή θέση, ότι θα κινηθείτε ενδεχόμενα και εσείς δικαστικά? Σαφώς δεν αφήσουμε έτσι τα μέλη μας. Είναι δεδομένο ότι αυτό αλίμονο ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Στη χώρα υπάρχουν νόμοι, οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται. Και πρωτίστως πρέπει να εφαρμόζονται πρώτα από τους μεγάλους και όχι μόνο από τους μικρούς και αδύνατους. Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε σήμερα, να δούμε και στην αυριανή την ημέρα τι θα προκύψει από όλη αυτή τη διαδικασία που σας κάει με τις κατασχέσεις. Κυρία Δουλγεράκη. Ναι, ναι. Κυρία Δουλγεράκη, συζητάτε για τα αυτονόητα. Υπάρχει ένα ΦΕΚ, το ανέφερε ο κύριος Γκατάτσικας. Κάποιοι παραβιάζουν την νομοθεσία. Μα και γιατί να μην μιλάμε για τα αυτονόητα? Είτε είναι οι τράπεζες, είτε είναι οι υπεύθυνοι, κάποιοι πρέπει να λογοδοτήσουν. Υπεύθυνοι για τον σεισμό γνωρίζω ότι είναι ο Τριαντόπουλος ο Χρήστος, ο οποίος ο άνθρωπος βγαίνει στα διάφορα site και μας λέει συνέχεια τις μεγάλες αναλύσεις για τους σεισμούς σε φυσικές καταστροφές. Προσπαθεί ο άνθρωπος να εκλεγεί βουλευτής της Μαγνησίας. Πού τον βρίσκεις, πού τον χάνεις? Ωραία, θεμητό είναι. Θεμητό είναι, δικό του θέμα αλλά είναι. Δεν είναι θεμητό. Δικό του θέμα είναι. Θεμητό είναι και ηθικό είναι, κυρία Δουλγεράκη, θεμητό και ηθικό είναι να ασχοληθεί με αυτές τις αρμοδιότητες που έχει. Ούτως ή άλλως έχει. Να λύσει τα προβλήματα αυτά. Δεν τα λύνει ούτε αυτός, ούτε... Ωραία. Ο Υπουργός Υποδομών, ο Καραμαλής, αυτή είναι η υπεύθυνη. Τι συζητάμε τώρα? Ούτως ή άλλως, κύριε Νέγρη, με την τελευταία απάντηση που έχει δώσει στους βουλευτές του Ηρακλείου, που έστειλαν τις επιστολές, δείχνει 7 υπουργεία και απλά βγάζει από πάνω του όλη αυτή την ευθύνη. Θέλω να κάνουμε το εξής. Θα ευχαριστήσω προς το παρόν τον κύριο Γκαντάτσιο. Κύριε Γκαντάτσιο, σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Θα είμαστε σε επαφή, θα δούμε τι γίνεται. Γιατί θέλω να περάσω στην γραμμή τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Ταβερναράκη. Εδώ είχαμε και εκείνη την περίφημη σύσκεψη που περιμέναμε χθες το βράδυ, μάλλον τηλεσύσκεψη, δεν ξέρω, θα μας τα πει κύριε Νέγρη, ο κύριος Ταβερναράκης λίγο παρακάτω, με αίτημα την απλοποίηση των διαδικασιών που ζητούσαν οι σεισμόπληκτοι, οι βουλευτές που ζητάτε και εσείς, διότι δεν κάνει να ξεχνάμε ποια είναι η βάσανο στην οποία υποβάλλεστε σε καθημερινή βάση. Ήταν στη συνάντηση αυτή, στη σύσκεψη αυτή και ο κύριος Τριαντόπουλος, οπότε δεν μένει παρά να έχουμε στη γραμμή τον κύριο Ταβερναράκη για να ακούσουμε και να μάθουμε αυτά τα οποία υπόθηκαν χθες το βράδυ. Λοιπόν, υπάρχει το ΦΕΚ, λέτε, σε ό,τι έχει να κάνει με τον ακατάσχετο λογαριασμό. Αυτό θα έπρεπε να τηρηθεί άπαξ διαπαντός. Άρα αυτό που χρειάζεται για άλλη μια φορά είναι κάποιος να τους πει ότι, παιδιά, αυτό συμβαίνει, αυτό. Αυτά είναι τα δεδομένα, αυτά έχουμε ως νόμους, οπότε δεν μπορείτε να προχωρήσετε στην κατάσχεση των χρημάτων. Έτσι, αυτό είπατε εσείς από τη δική σας πλευρά, κύριε Νέγρη. Βεβαίως. Και όχι μόνο αυτό. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Γκατάτσιο και τον Σύλλογο Σεισμοπλήκτων, αλλά και τον κύριο Ταβερναράκη, οι οποίοι σε πολλές φορές σε αυτή την υπόθεση των σεισμοπλήκτων βοηθούν και το νησί μας, την Σάμο, με τη στάση που κρατάτε εσείς η κριτική. Θα ήθελα μόνο να ακούσω κι εγώ προσεκτικά τον κύριο Ταβερναράκη και να θα πρέπει να διευκρινιστούν πολλά από αυτά που θα μας πει, γιατί λίγο είναι γενικότητες και νομίζω ότι όταν του δώσουμε το λόγο θα καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Καλημέρα, κύριε Ταβερναράκη, πώς είστε? Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές. Να μου μιλάτε λίγο πιο δυνατά, σας παρακαλώ, γιατί αυτή την ώρα αδυνατό να σας ακούσω. Ναι, καλημέρα σας λέω, καλημέρα και στους ακροατές. Σας ακούγομαι τώρα καλύτερα? Ίσως. Δεν ξέρω τι γίνεται. Θα το δούμε και λίγο παρακάτω, αλλά πρέπει να με βοηθήσετε. Λίγο πιο κοντά το τηλέφωνο, κάτι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, χθες έγινε μία σύσκεψη, ναι. Προχθές, όχι χθες, έκανα. Προχθές ήταν το απόγευμα, 5 ώρα το απόγευμα. Κράτησε πάνω από 2,5 ώρες. Συμμετείχαν ο κ. Τριαντόπουλος, βέβαια, ήταν
ο Υπουργός Παρατοπολιτικού και συμμετείχαν και Γενική Γραμματής από τα Συναρμόδια Υπουργεία, η κυρία Γερούδη από το Υπουργείο Υποδομών, ο κ. Μπακαγιάννης από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, από το Υπουργείο, από την Αρχαιολογική Υπηρεσία ήταν ο Γενικός Γραμματέας, από το Υπουργείο Πολιτισμού, ήταν η κυρία Κλεάνθη βέβαια και η κυρία Κούση, υπηρεσιακοί παράγοντες. Τέλος πάντων έγινε μια κουβέντα. Όχι, δεν έχει τέλος πάντων, γιατί ο κύριος Τριαντόπουλος είχε παραπέμψει σε 7 υπουργεία. Άρα δεν ήταν η Γενική Γραμματής από 7 υπουργεία. Και μάλλον, ναι, το λέω το τέλος πάντων με την έννοια ότι άσχετα με αυτούς που ήταν, σημασία για τους ακροατές μας, ιδιαίτερα για τους σεισμόπληκτους και φυσικά και για τον κύριο Νέχρη που έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και για τα αντίστοιχα προβλήματα που υπάρχουν στη Σάμμο. Ουσιαστικά προσπαθήσαμε μετά από τρίτη σύσκεψη παρουσία και του κυρίου Στασινού, του Προέδρου του Τουρκικού Μελητηρίου, να βρούμε μια λύση απλοποίησης των διαδικασιών. Ουσιαστικά βλέποντας προφανώς το αδιέξοδο που υπάρχει σε ολόκληρη τη χώρα, έτσι, διότι η αρρωγή και η αντίστοιχη στεγαστική συνδρομή είναι και για τα πυρόπληκτα, είναι αντίστοιχες διαδικασίες και για τους πλημμυροπαθείς αλλά και για τα σεισμόπληκτα. Άρα και εκεί προφανώς δεν πηγαίνουν καλά τα πράγματα, όπως και δεν πηγαίνουν καλά και εδώ, και εδώ στην Κρήτη. Το ότι βέβαια είναι αμήλικτα τα νούμερα ότι 1.400 εισαγγελίες έχουν καταδεχθεί και συμφωνήσουν. Ναι, πάμε, αυτά τα γνωρίζουμε. Πάμε στη σύσκεψη και στα συμπεράσματα, σας παρακαλώ. Άλλο ένα μήνα μετά είναι προφανές το πρόβλημα. Άρα αυτό το οποίο έχουμε καταθέσει, έχουμε συζητήσει πολλές φορές μαζί όσον αφορά αρκετές προτάσεις. Θα απλοποιηθούν οι διαδικασίες, κύριε Ταβερναράκη. Αυτό το οποίο έγινε και συζητήθηκε και υπήρξε μια θετική άποψη ήταν σε πρώτη φάση για όσον αφορά τα πράσινα κτίρια, τα οποία η εκτίμηση και τα ποσοστά τα οποία γνωρίζουμε είναι πάνω από το 50% στο πλαίσιο των 8.000 φακέλων περίπου πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ελέγχων που έχουν γίνει και έχουν χαρακτηριστεί αντίστοιχα πράσινα και κίτρινα. Πάνω από 4.000 φάκελοι είναι πράσινα. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο έχουμε κάνει μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτό το οποίο λοιπόν είχαμε πει είναι καταρχήν να γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου και γι' αυτό ήταν και η καταληκτική παρουσία του κ. Στασινού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του e-άδειες. Ώστε μέσα από αυτή την πλατφόρμα να βγαίνει μια άδεια μικρής κλίμακας, να εμπλακούν οι ιδιώτες για να φύγει εντελώς το δημόσιο. Και αντιλαμβάνεστε και τι όφελος και τι κόστος όφελος θα έχει και το κράτος όσον αφορά τις ανθρωπόρες από δημόσιους υπαλλήλους, έτσι. Ώστε μέχρι 8.000 ευρώ δαπάνη να μπορεί με μια άδεια μικρής κλίμακας, με μια τεχνική έκθεση και ό,τι χρειάζεται μια άδεια μικρής κλίμακας, να καταδύσει και με ευθύνη μηχανικού να αποκαθιστεί το πράσινο κτίριο. Το δεχτήκανε. Μάλιστα, αυτό το Προσέξτε. Βοηθήστε με το χρόνο και με τις ερωτήσεις, γιατί εκτάκτως μας προέκυψε σήμερα όλη αυτή η ιστορία και ο χρόνος δεν θα με πάρει να σας πάρω σε άλλη εκπομπή και να τα πούμε αναλυτικά, ναι. Αλλά βοηθήστε με όσο πιο απλά γίνεται, κύριε Ταβερναράκη. Όσο πιο απλά και γρήγορα να τα πούμε και σε άλλη εκπομπή θα τα αναλύσουμε. Ωραία, δεσμεύομαι για αυτό. Συγκεντρώνομαι μόνο σε αυτό το σημείο. Είπανε ναι λοιπόν για τα πράσινα και για αυτή λοιπόν, την απλοποίηση. Σωστά. Αυτό λοιπόν το οποίο υπόθηκε και είναι ότι ήδη η κυρία Γεράδη μαζί με τα συναρμόδια προηγουδία είχε αναλάβει και έχει φτιάξει ήδη την νομοθετική ρύθμιση. Αυτό το οποίο πήραν υπόψη ότι τις επόμενες μέρες έτσι κι αλλιώς θα βγει σε διαβούλευση. Και αυτό που είναι στοίχημα αυτή τη στιγμή που βγήκε μέσα από την τηλεδιάσκεψη ήταν ότι να προλάβουμε πριν να διαλυθεί η Βουλή να μπορέσει να γίνει νομοθετική ρύθμιση. Τουλάχιστον όσον αφορά τα πράσινα κτίρια. Αντίστοιχη πρόταση μάλιστα έχουμε κάνει και για τα κίτρινα. Ωραία, μισό λεπτό. Ρύθμιση λοιπόν πριν τις εκλογές. Μόνο μία παρατήρηση και πάτε αμέσως στα κίτρινα. Αναρωτιέμαι, τι στην ευχή τη βάζουνε τη διαβούλευση όταν εσείς κάνετε συγκεκριμένη πρόταση, όταν από τον Σύλλογο Σεισμόπληκτη η Ελπίδα είχαν προτείνει από 26 Οκτώβρη με υπομνήματα και είχαν καταθέσει αυτές τις προτάσεις, τώρα δηλαδή
17 μήνες μετά θα το πάνε σε διαβούλευση και θέλουμε να προλάβουμε και τις εκλογές πριν διαλυθεί η Βουλή. Μην κάνετε σχόλιο, μην κάνετε σχόλιο. Ναι, πηγαίνετε στα κίτρινα, ναι, πηγαίνετε στα κίτρινα. Λοιπόν, στα κίτρινα αντίστοιχα, χωρίς βλάβες στον στατικό φορέα, έχουμε κάνει την πρόταση αυτή. Υπήρχαν όμως πάρα πολλοί ενδιασμοί μέχρι 12 με 15 χιλιάδες ευρώ. Υπήρχαν όμως πολλοί ενδιασμοί από μέρος των υπηρεσιακών όσον αφορά το πώς θα εκτιμηθεί η στατική επάρκεια του κτηρίου ή όχι. Σε κάθε περίπτωση, και στη μία περίπτωση για τα πράσινα κτίρια και στα κίτρινα κτίρια, ο πολίτης θα μπορεί να επιλέξει, εάν νομίζει ότι η δαπάνη του είναι πάνω του πλαφόν του που βάζουμε, να επιλέξει τη διαδικασία της ΔΑΕΦ και να προχωρήσει μέσω της διαδικασίας της ΔΑΕΦ. Διευκρινίζω δηλαδή, αν κάποιος σεισμόπληκτος το σπίτι του έχει 10.000 ευρώ ή 12.000 ευρώ και είναι πράσινο κτίριο, είναι προφανές ότι αυτό δεν θα τον ευνοήσει η απλοποίηση της διαδικασίας, θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία την υπόλοιπη. Νομίζω όμως ότι είναι προς συμφέρον όσον αφορά και τις πιο γρήγορες διαδικασίες, τουλάχιστον να καλύψουμε τις περιπτώσεις αυτές. Συγγνώμη, αλλά δεν το κατάλαβα γιατί, κύριε Ταβερναράκη, σας έχασα κάποια στιγμή και δεν το άκουσα. Ενδιασμοί υπήρξαν ως προς τι? Ενδιασμοί υπήρξαν ως προς στα κίτρινα κτίρια, ναι, ως προς πώς θα γίνει η εκτίμηση, εάν δεν γίνει με ανάλυση συγκεκριμένη, διότι υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία σε ένα κίτρινο κτίριο, θα πρέπει να γίνει καθαίρεση των σοβάδων σε συγκεκριμένα σημεία, κομβικά σημεία του φέροντα οργανισμού, να παρθούν κάποιες κρουσιμετρήσεις, να γίνουν κάποιες διαπιστώσεις και στη συνέχεια να μπορέσουμε να έχουμε το αποτέλεσμα. Ωραία. Αν έχουμε πρόβλημα. Πάμε παρακάτω. Το οποίο όμως δεν προβλέπεται σε μια άδεια του κρίσματα. Ναι. Αυτό ήταν ο ενδιασμός των υπηρεσιακών παραγόντων. Όσον αφορά όμως τα πράσινα αρχεία, και επικεντρώνομαι εκεί, γιατί εκεί πάρθηκε η απόφαση και εκεί ουσιαστικά δόθηκε το μεγάλο βάρος, με την έννοια ότι είναι πάνω από το 50% των φακέλων. Και αυτό το οποίο είπα και στον κύριο. Οι υπόλοιποι θα ταλαιπωρούνται, θα συνεχίσουν να ταλαιπωρούνται και θα είναι χρονοβόρες οι διαδικασίες που μπορεί να φτάσουν σε βάθος δεκαετίας, θέλετε να πείτε. Κυρία Δουλιαράκη, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο ρεαλιστές και ας πάμε λίγο βήμα-βήμα για να μπορέσουμε να πείσουμε και τους πιο κακόπιστους. Εγώ νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο βήμα. Να πείσουμε τους πιο κακόπιστους. Τι είναι. Στάσου, κύριε Ταβερναράκη, τι είναι αυτά που μου λέτε? Υπάρχει μια τέτοια φυσική καταστροφή. Εκείνοι δεν έχουν ολοκληρώσει τους ελέγχους. Εκείνοι δεν έχουν καταφέρει να προχωρήσουν 17 μήνες στη δική μας την περίπτωση. Όχι, την διαδικασία. Πόσα είναι 2 χρόνια στη Σάμο? Και θα το πάμε βήμα-βήμα για να πείσουμε τους κακόπιστους. Τι εννοούμε? Ακούστε με. Επειδή είχα ένα επιχείρημα πάρα πολύ συγκεκριμένο, το οποίο έλεγε και το μετέφερα έτσι, πολύ συγκεκριμένο και με τον κύριο Στασινό, εμπιστευτείτε τους μηχανικούς και τους πολίτες. Υπήρξαν λοιπόν αρκετοί ενδιασμοί ως προς αυτό, ως ρίση, ως επιχείρημα. Διότι έγιναν πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά και τις πρώτες αιτήσεις των πολιτών, αλλά και όσον αφορά αρκετοί συνάδελφοι μηχανικοί, δεν ήταν αρκετά, τέλος πάντων, τυπικοί στην όλη διαδικασία όταν κατέθεταν στα δικαιολογητικά. Όμως δεν μπορούν αυτό να γενικεύει την όλη διαδικασία. Μπορεί να μπήκαν κάποια χρήματα σε κάποιους που δεν τα δικαιούταν. Αυτό που είπα εγώ είναι να γίνει ο έλεγχος και φυσικά όσοι δεν δικαιούνται αυτά τα χρήματα να τα πάρουν πίσω. Βέβαια, σας έχω πάρει μονότερμα, αλλά μια ερώτηση, ναι, επειδή σας είχα θέσει την ερώτηση αυτή. Όσο πιο γρήγορα μπορώ και εγώ. Το ξέρω. Σας είχα θέσει το ίδιο ερώτημα και την προηγούμενη φορά. Μιας και μιλάτε για πράσινα σπίτια και για απλοποίηση των διαδικασιών, τι θα γίνει με τα κληρονομικά? Διευκρινίστηκε, τακτοποίηση, νομιμοποίηση κλπ. Διότι κάτι δεν μου αρέσει. Ωραία. Αυτό λοιπόν το οποίο είπαμε, ότι επειδή θα γίνει μέσα από το ΙΑΔΙΣ, θα υπάρχει συγκεκριμένη καταγραφή το τι δικαιολογητικά θα μπουν μέσα, φωτογραφική τεκμηρίωση κλπ. Ό,τι γίνεται σε μια απλή άδεια μικρής κλίμακας που θέλετε να κάνετε εσείς, κυρία Δουλειεράκη, στο σπίτι σας για να το βάψετε, να επιβιωθώσετε τα επιχρήσματα, να αλλάξετε τα κουφώματα ή να κάνετε μια επιδιώρθωση στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Και ακόμη στα πράσινα αυτή να μπει και ο αντίστοιχος οικιακός εξοπλισμός, έτσι είπαμε ότι θα γίνει και αυτή η ρύθμιση, το οποίο ήταν και ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει και με τον Σύλλογο Ελπίδα για να εμπλακεί όλη η διαδικασία σε αυτούς που δεν είχαν προλάβει να πάρουν την αποζημίωση του οικιακού εξοπλισμού. Οπότε όλο αυτό το πακέτο θα ευνοήσει, εγώ είμαι
Σας είπα 4.000 βαθμούς, μπορεί να είναι και πολύ περισσότεροι, αλλά θα το δούμε πώς θα περπατήσει. Και νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο, το επιχείρημα το οποίο είπα εγώ, λέγοντας ότι θα πάνε όλοι στο πλαφόν. Είπα ότι οι 4.000 φάκελοι, αν θα πάνε όλοι στους 7-8.000 ευρώ, η δαπάνη θα είναι 30 εκατομμύρια ευρώ, 32 εκατομμύρια ευρώ. Κύριε Δουλγεράκη, να δείτε μπλεξίματα. Κύριε Δουλγεράκη, τον ολοκληρώσω. Τα χρήματα έχουν ήδη δοθεί στους λογαριασμούς, μια και ο κύριος Τριαντόπουλος διατείνεται, και φυσικά δεν το αμφισβητεί κανένας, ότι έχουν δοθεί ήδη 65 εκατομμύρια ευρώ. Ωραία. Λοιπόν, ανωτελεία, γιατί θα κάνουμε σε άλλη εκπομπή αναλυτικά όλη αυτή την κουβέντα την ερχόμενη εβδομάδα. Δεσμεύομαι γι' αυτό. Κύριε Νέγρη, ήταν η εικόνα πάντως, κυρία Δουλιανέ. Ωραία. Ανωτελεία. Παρακαλώ, το δικό σας το σχόλιο. Μία ερώτηση αφορά σεισμόπληκτα σπίτια στην Κρήτη, ή η ρύθμιση αυτή θα αφορά και τα σεισμόπληκτα κτίρια της Σάμου. Γιατί οι αναφορές που κάνει ο κύριος Ταβερναράκης είναι για συγκεκριμένα σπίτια στην Κρήτη σεισμόπληκτα. Όχι. Είναι προφανές, κύριε Νέδρη, ότι ό,τι προσπάθεια κάναμε και ό,τι διορθώσεις έγιναν, και φάνηκε και από το τιμολόγιο που όποιες διορθώσεις έγιναν, έτσι, οι οποίες ικανοποίησαν την όλη διαδικασία, αφορούσαν ολόκληρη τη χώρα. Έτσι. Δεν αφορά μόνο την Κρήτη. Όλος αυτός ο αγώνας έτσι κι αλλιώς γίνεται για να δώσουμε μια κατεύθυνση στην πολιτεία σε τέτοιες φυσικές καταστροφές, να μπορεί να αντιμετωπίσει τα γεγονότα όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Να δούμε πόσο γρήγορα θα κινηθεί αυτή η έρμη μηχανή. Να το δούμε. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Είναι το πιστικό το θέμα, δηλαδή, σε καμία περίπτωση. Ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Κύριε Ταβερναράκη, το είπα αυτό, γιατί θα πολλαπλασιαστούν οι σεισμόπληκτοι και δεν πολλαπλασιάζονται οι μηχανικοί που θα ελέγχουν τα σπίτια των σεισμόπληκτων. Με 50 και 70 μηχανικούς δεν μπορεί να γίνει κάτι. Αυτό το θέμα της ΣΑΜΟ είναι λίγο ιδιαίτερο, διότι δεν έχετε ιδιώτες μηχανικούς στην περιοχή. Έχετε πρόβλημα με τους ιδιώτες. Φυσικά και έχουμε. Τι είναι αυτά που λέτε, δεν έχουμε ιδιώτες. Αυτό είναι το μεγάλο. Είναι ένα ιδιαίτερο πρόβλημα όμως εκεί. Α, έχουμε. Γιατί λέτε ότι δεν έχουμε? Ναι, αυτό λέω. Έχετε ένα ιδιαίτερο πρόβλημα εκεί που δεν υπάρχουν μηχανικοί. Δεν το κατάλαβα. Ικανός αριθμός να ανταποκριθεί σε ένα τέτοιο. Α, ικανός αριθμός να ανταποκριθεί σε αυτό. Δεν υπάρχει ούτε ένας. Υπάρχει ένας υπάλληλος γραφειοκρατία. Δεν έχουμε μηχανικούς εδώ τη ΔΑΕΦ. Δεν μιλάει για το ΔΑΕΦ, μιλάει για ιδιώτες μηχανικούς. Εγώ δεν συζητάω για τους ιδιώτες μηχανικούς, γιατί υπάρχουν. Μιλώ για τους μηχανικούς της ΔΑΕΦ, οι οποίοι αναλαμβάνουν τους φακέλους και δεν έχουν τον χρόνο να τον εξετάσουν το βαγγελό. Αχ, τα βάσανά μας. Η απλοποίηση των διαδικασιών, δεν ξέρω αν έγινε αντιληπτό, ουσιαστικά θα εμπλέκεται μόνο το κεντρικό τεχνικό επιμελητήριο μέσω της πλατφόρμας ΙΑΔΙΕΣ και ο ιδιώτης μηχανικός με ευθύνη δική του και με δήλωση του μηχανικού στο πληροφοριακό σύστημα και με ενημέρωση στο πληροφοριακό σύστημα της ΔΑΕΦ θα προχωράει στην όλη διαδικασία της αποκατάστασης. Αυτή είναι η απλοποίηση. Χωρίς ενδιάμεση άλλη διαδικασία. Μάλιστα. Ωραία. Διαβούλευση, ρύθμιση πριν από τις εκλογές, πριν διαλυθεί η Βουλή, και ο Θεός μαζί μας. Εντάξει, ο χρόνος τρέχει και ξέρετε προστρέχει. Εγώ πιστεύω ότι αν υπάρξει πολιτική βούληση, μπορούν αυτή η fast track διαδικασία να μπει σε εφαρμογή πολύ σύντομα. Αχ, κύριε Ταβερναράκη, θα τα πούμε βέβαια την άλλη εβδομάδα, αλλά εγώ θα κλείσω με αυτό που λέγε η μακαρίτισσα η γιαγιά μου, και τελικά είχε πολύ μεγάλο δίκιο. Ο Νάχας και ο Θάχας ήταν αδέλφια. Και να μην είχες. Ναι, λοιπόν, κύριε Νέγρη. Και να μην είχες. Και η γιαγιά μου τα ίδια έλεγε. Θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί θα τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα και θα αφιερώσουμε με περισσότερο, πολύ περισσότερο χρόνο για όλα αυτά. Δεσμεύτηκα. Σας ευχαριστώ και εσάς και τον κύριο Ταβερναράκη, όπως ευχαριστώ επίσης και τον κύριο Καντάτσιο. Καλημέρα.